Ναι, είναι πάρα πολλά αυτά που έχω πάρει μέσα από την εκπαίδευση και είναι κυρίως γνώσεις και εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσω για μελλοντικούς μου ασθενείς ή και ήδη ανθρώπους τους οποίους είχα κολλήσει σε κάποια σημεία τα οποία δεν γνώριζα και έμαθα πολλά πράγματα για να τα κατανοήσω. Καθώς επίσης μέρη αυτών των πραγμάτων που έμαθα κατανόησα και το πώς έχει διαμορφωθεί η προσωπικότητά μας, οι διατροφικές μας συνήθειες και το πώς έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας μας σε σχέση με το φαγητό από την παιδική μας ηλικία μέχρι και εμείς σαν επαγγελματίες υγείας, το πώς το βιώνουμε και το πώς το κατανοούμε. Κατάλαβα περισσότερο για τον εαυτό μου και μπορώ να έρθω λίγο περισσότερο στη θέση του ανθρώπου που έχω απέναντί μου, που πολλές φορές ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα διότι δεν μπορούσα να κατανοήσω τα συναισθήματά του διότι ούτε και εκείνος μπορούσε να τα εκφράσει. Ενώ μέσω της εκπαίδευσης μπόρεσα να κατανοήσω εν μέσω πλήν σοφός λίγο περισσότερο τη θέση του ανθρώπου που έχω απέναντί μου, να το σεβαστώ περισσότερο, το τι έχει περάσει για να βρίσκεται μαζί μου και το πώς θα πρέπει να του συμπεριφερθώ και τι σεβασμό και επαγγελματισμό πρέπει να βγάλω ούτως ώστε να το βοηθήσω να φτάσει στο τέλος της θεραπείας.